Η αποκάλυψη του Euractive για τι ενστάσει τη Κομισιόν στο Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψη επιβεβαιώνει μέχρι κεραία στι καταγγελίε του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο κύριο Μητσοτάκη, που σχεδίασε την πρόταση εγκρυπτά από τα κόμματα και τι παραγωγικέ δυνάμει τη χώρα, κατηγορείται από κράτη-μέλη ότι αποκλείει το σύνολο τη κοινωνία και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δίνει χρήματα μόνο σε μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, που έχουν ούτω ή άλλω πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό δεν υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο χρηματοδότηση, αφού τα χαμηλότοκα δάνεια θα δίνονται με τα αποκλειστικά κριτήρια των τραπεζών και διαβλέπουν κίνδυνο τα χρήματα να πάνε σε εκλεκτού τη κυβέρνηση. Ο κύριο Μητσοτάκη να σταματήσει τώρα την επιχείρηση πιάτσικου στα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψη, τα οποία χρεώνεται το ελληνικό δημόσιο και οι Έλληνε φορολογούμενοι. Μετά το ρεκόρ ύφεση που έφερε ο κύριο Μητσοτάκη, αυτά τα κονδύλια αποτελούν τη μεγάλη και τελευταία ευκαιρία τη χώρα για άμβληση ανισοτήτων, βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγική και περιφερειακή ανασυγκρότηση της πραγματικής οικονομίας.